Αυτή η εβδομάδα και μέχρι τις αρχές της επόμενης θα πάμε με διαδοχικές κακοκαιρίες. Και θέλει προσοχή, θα έχουμε αρκετές βροχές, καταιγίδες, θα πέσει και θερμοκρασία και πολλά χιόνια στα βουνά μας. Όταν λέμε βέβαια βουνά, εννοούμε πάνω από τα 1200-1300 μέτρα, που σημαίνει ότι τα χιονοδρομικά κέντρα θα δεχτούν καλή ποσότητα χιονιού, ποιοτικό χιόνι, όπως λέμε. Αυτό ήταν το άρχος μου. Θα πάω για σκι, δεν θα πάω για σκι. Αυτό το Σαββατοκύριακο αποκλείεται να πας. Γιατί θα είμαι μαζί σου. Το άλλο Σαββατοκύριακο. Το άλλο, εντάξει, οκ. Okay. Από εκεί και μετά θα έχουμε, έτσι θα πάμε μέχρι 15 με 17 Δεκεμβρίου. Μετά έχουμε μια ανάπαυλα, δηλαδή ο καιρός θα βελτιωθεί και θα ανέβει και η θερμοκρασία αρκετά. Και πάμε προς τα Χριστούγεννα που κατεβαίνει πάλι κρύο. Και χιόνια. Πάντως θέλω να σας πω κάτι. Πριν από 3 με 4 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, Χριστούγεννα έκανε πολύ καλό καιρό. Έκανε πολύ καλό καιρό. Πολύ καλό καιρό. Και μόλις πέρασαν τα Χριστούγεννα, την εβδομάδα της πρωτοχρονιάς, πλάκωσαν τα χιόνια. Έπεσε η διαφορά, βέβαια. Νομίζω ότι και φέτος έτσι λένε οι πρώτες προβλέψεις. Κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση, είναι βεβαίως. Δύο ισχυρά ψυχρά κύματα. Ένα γύρο στα Χριστούγεννα και ένα γύρο στα φώτα. Εκεί τουλάχιστον δίνουν τα μακροπρόθεσμα στοιχεία. Θα τα δούμε βέβαια, γιατί πάμε μέρα με τη μέρα. Πάμε να δούμε λίγο την εικόνα του μετρολογικού δορυφορού για να δούμε λίγο τώρα πώς θα έχει εξέλιξη, γιατί έρχεται μια σημαντική κακοκαιρία. Από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, εκεί γύρω στον κόλπο της Σύρτης, βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά αυτό το βαρομετρικό χαμηλό με τις συμπαγείς νεφώσεις που σιγά σιγά θα αρχίσει να μετατοπίζεται προς το ανατολικά, βορειοανατολικά και θα αλλάξει τον καιρό της χώρας μας από σήμερα το βράδυ, αλλά κυρίως αύριο και μεθαύριο, με αρκετές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη, αλλά και αρκετές χιονοπτώσεις στα βουνά μας. Θέλει έτσι μια προσοχή αυτό το σύστημα κακοκαιρίας. Να τονίσουμε, επειδή η θερμοκρασία τώρα στην ηπειρωτική Ελλάδα έχει πέσει αρκετά, οι καταιγίδες ευνοούνται κυρίως σε θαλάσσες και παραθαλάσσες περιοχές, μιας και οι θάλασσές μας ακόμα κρατάνε καλή θερμοκρασία. Άρα λοιπόν, μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δείξουμε σε παραθαλάσσια και θαλάσσια τμήματα και ιδιαίτερα περιοχές που βρέχονται μέσα από το Αιγαίο. Θα τα δούμε βέβαια αυτά μέρα με τη μέρα. Πάμε λοιπόν να δούμε για σήμερα όμως πώς έχει εξέλιξη για σήμερα Δευτέρα. Πώς ξεκινάει η εβδομάδα μας στη χώρα μας. Με πολύ καλό καιρό ξεκινάει λοιπόν η εβδομάδα, με ηλιοφάνεια αλλά και λίγες τοπικές συννεφιές. Όμως από το μεσημέρι και μετά και από τα δυτικά προς τα ανατολικά, οι συννεφιές θα αρχίσουν να αυξάνουν. Έτσι λοιπόν, μέσα στη νύχτα θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Και στην αλλαγή της ημέρας προς την Τρίτη, τα φαινόμενα αυτά θα μετατοπιστούν πιο ανατολικά και θα επηρεάσουν, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο τμήμα της δυτικής, κεντρικής και νότιας χώρας και ιδιαίτερα βέβαια περιοχές, όπως είπαμε και προηγουμένως, που βρέχονται από το Αιγαίο. Μιας και το σύστημα αυτό έρχεται από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής και κινείται ανατολικά, βορειοανατολικά. Άρα λοιπόν οι περιοχές που θα βρεθούν στην πορεία του θα είναι κυρίως η δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. Λιγότερο τα βόρεια τμήματα, αλλά καθώς αυτό το σύστημα θα εκτονωθεί προς τα βορειοανατολικά της χώρας μας, θα επηρεαστεί και το Βόρειο Αιγαίο, η Μακεδονία και η Θράκη στο τελείωμα του συστήματος αυτού. Παρατηρήστε ότι οι άνεμοι σιγά σιγά σήμερα μέσα στην ημέρα θα στραφούν σε νότιους, νότιο-δυτικούς, γύρω στα 4 με 5 και προς τα νότια θαλάσσια τμήματα, ακόμη και 6 μποφόρ. Είναι αυτή η κατάσταση που συμβαίνει πάντα όταν έχουμε ένα βαρομετρικό χαμηλό που μας κρύβεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Γυρίζουν οι άνεμοι σε νοτιάδες. Η θερμοκρασία χαμηλή, βέβαια, τώρα νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα στην ηπειρωτική Ελλάδα, έχει αρκετό κρύο. Στη Βόρεια Ελλάδα ξεκινάμε από τους 3 βαθμούς Κελσίου, δεν θα ξεπεράσουμε τους 16. Στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα είμαστε γύρω στους 8 με 9 τώρα νωρίς το πρωί. Θα προσεγγίσουμε και τους 18 εξαιτίας βέβαια και του νότιου ρεύματος που θα μεταφέρει θερμότερες αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα από 6 τώρα νωρίς το πρωί μέχρι 20 αργά το μεσημέρι. Βλέπετε λοιπόν ότι ο υδράργυρος το μεσημέρι προσεγγίζει υψηλές θερμοκρασιακές τιμές και βέβαια στα νησιά του Αιγαίου λίγο πιο αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές τώρα νωρίς το πρωί εξαιτίας βέβαια της επίδρασης της θάλασσας. Από 12 βαθμούς Κελσίου δεν θα ξεπεράσουμε όμως τους 18 αργά το μεσημέρι. Πάμε να δούμε τώρα κάτι την περιοχή της Αττικής. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, όμως προς το απόγευμα θα αρχίσουν να αναπτύσσονται συννεφιές και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ξεκινήσει να βρέχει από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι άνεμοι και εδώ σιγά σιγά θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς γύρω στα 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία τώρα νωρίς το πρωί δεν ξεπερνάει τους 8 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Υπολογίστε ότι γύρω-γύρω από το λεκανοπέδιο είμαστε ακόμα πιο κάτω σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία. Θα προσεγγίσουμε αργά το μεσημέρι και τους 18. Πάμε να δούμε για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου και εδώ ξεκινάει η μέρα με πολύ καλό καιρό και ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές συννεφιές. Προς το βράδυ όμως και εδώ από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά οι συννεφιές θα αρχίσουν να γίνονται περισσότερες και δεν αποκλείεται στην αλλαγή της ημέρας, κυρίως βέβαια αύριο προς το πρωί, να έχουμε κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Και εδώ βλέπετε οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις που σημαίνουν ότι θα αλλάζουν διευθύνσεις ώρα με την ώρα μέχρι και 4 από φόρ, χωρίς δηλαδή να δημιουργούν προβλήματα στο θερμαϊκό και στις γύρω θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Και η θερμοκρασία τώρα νωρίς το πρωί από τους 5 βαθμούς Κελσίου θα προσεγγίσει τους 15 αργά το μεσημέρι. Αύριο θα είναι μια ημέρα κακοκαιρίας και η Τετάρτη, άρα Τρίτη και Τετάρτη κρατάμε, θα είναι μια αρκετά δύσκολη μέρα με βροχές σε καταιγίδες, με έμφαση την κεντρική και νότια Ελλάδα και περιοχές βέβαια που βρέχονται από το Αιγαίο. Μεγάλη προσοχή, υπάρχει και κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν στα πελάγια, θα προσεγγίζουν με τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία ανεβαίνει προς ελάχιστες τιμές, παραμένει σταθερή προς τις μέγιστες. Έτσι θα πάμε καθ' τη διάρκεια της εβδομάδας, θα έχουμε μια πρόσχερη βελτίωση του καιρού. Γύρω στην Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, νέο κύμα κακοκαιρίας από την κεντρική Ευρώπη πάλι με βροχές και αρκετά χιόνια στα βουνά μας. Θα ανοίξει ο καιρός στις αρχές άλλης εβδομάδας.
Θα κρατήσει αυτή η βελτίωση και γύρω στα Χριστούγεννα φαίνεται ότι θα έχουμε νέα μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα. Θα τα βλέπουμε βέβαια αυτά μέρα με τη μέρα. Οπότε βροχούλες από το απόγευμα. Από κυρίως το βράδυ και αύριο. Και αύριο. Δηλαδή από το απόγευμα από τη Δυτική Ελλάδα θα ξεκινήσει το σύστημα μέχρι να φτάσει σε εμάς, θα περάσουν κάποιες ώρες. Αύριο όμως εκτιμούμε ότι η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και στην περιοχή της Ελλάδας. Τρίτη και Τετάρτη ακριβώς. Μια ανάπαυλα την Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, νέο κύμα κακοκαιρίας. Ευχαριστούμε πολύ, Κλέα. Για το θέμα θα το βλέπουμε κάθε μέρα. Και χρόνια πολλά σε ορτάβουζες. Χρόνια πολλά, να το λέμε ξανά και ξανά.